This being Christmas Eve in a house with love in it, how could it possibly be complete without the sound of jingle bells? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Λοιπόν, εδώ. Πάρε ένα γούρι. Εγώ με βλέπεις, έτσι. Που καμισιά από τις εκλογές είναι. Ναι, λοιπόν. Να τα γούρια που λέγαμε, αυτά έχουν πέσει οι τιμές. Εδώ είναι τα γούρια. Μάλιστα. Αυτά είναι. Βλέπεις ότι είναι πιο άνετο. Φαντάζομαι ότι έχουν έρθει είναι πολύ ωραίο. Μέχρι και σκουλαρίκια. Χριστουγεννιάτικα. Ναι. Έλα, σκουλαρίκια, λοιπόν, πάρε στην κοπέλα, βρε που την έχεις. Αστεφάνωτη. Αστεφάνωτη τόσο καιρό. Ατελείωτο, αλλά πάμε. Ατελείωτο ακόμα είναι, αλλά θα το δούμε. Έλα, τζάκια. Κώστα, κάνουμε μια γιάδα να κάνουμε πισωπορία. Σιγά, 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 σιγά. Α, πολύ ωραία. Τζάκια, ρολόγια. Όχι βρε, είναι συντροφιά αυτά. Είναι συντροφιά. Πού να βάλεις πετρέλαιο τώρα εδώ, την εποχή. Και πάνω έχει και για είδη, στα είδη δώρου έχει και λάδι. Ένα λίτρο λάδι δώρο. Ακόμα ρε, εδώ γίνεται έτσι. Λοιπόν. Καινούργια δέντρα. Έχει... με ξύλινους κορμούς από κάτω. Α, βάση, ε. Βάση, λοιπόν. Αυτό είναι καινούριο, καινούριο, καινούριο. Εδώ είναι καινούριο. Εδώ είναι καινούριο. Εδώ είναι καινούριο. Το φέρναμε πριν 3 χρόνια. Αλλά. Α, τέτοιο έχω πάρει, ρε. Έμπαινε ένα-ένα παλιά το κλαδί του. Ναι. Τώρα είναι ενσωματωμένο πάνω. Δεν γυρίζει ένα-ένα. Τώρα είναι φίξη. Γιατί βάλε, βγάλε. Το είχαμε κόψει αυτό το δέντρο. Έφευγε. Το πιο καλό δέντρο ήταν αυτό. Το πιο εμπορεύσιμο γιατί ξεκινάει από κάτω. Αλλά ήταν ένα-ένα και το αποφεύγανε. Το είχαμε κόψει για ένα-δύο χρόνια. Μα Χριστούγεννα είναι όμως, ρε Γιάννη, θες και το στόλισμα. Εντάξει, okay, ναι. Τώρα είναι πάνω ενσωματωμένα τα κλαδιά. Πολύ ωραίο πάντως, παιδιά. Λοιπόν. Αντοχή, δηλαδή δεν υπάρχει. Πολύ γερό. Εδώ. Τούτο το έχω πόσα χρόνια. Το καινούριο. Εδώ τα πλάστικ. Ναι. Αυτό είναι ενσωματωμένα πάνω τα λαμπάκια. Ωραία. Βάλε και ένα με ενσωματωμένα στολίδια. Εντάξει, εγώ σου λέω τι. Και... για κάποιους λοιπόν, που βιάζονται. Εδώ είναι με ξύλινο κορμό. Α, ωραίο. Εδώ έχει ένα πολύ ωραίο χιονισμένο το οποίο δεν φαίνεται. Καλά, καλά. Δεν έχουμε ανοίξει τις κουκουνάρες μόνο. Τι, είναι μέσα σε... μα μην το ανοίγεις. Αφού θα τις ανοίξουμε έτσι και αγιώς θα κάτσω να τις ανοίξω, τι μην τις ανοίγεις. Α, είναι κουκουνάρες. Πάσουνε, τις προφυλάσσουνε, είναι κανονικές. Α, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο δέντρο. Ωραίο για πολύ χιονόπτωση. Εδώ είναι για πολύ χιονόπτωση. Είναι σαν που κλείσαν οι δρόμοι στην Αθήνα. Λοιπόν, εδώ είναι το χιονισμένο το στάνταρ. Ναι. Που έρχεται πάντα. Εδώ είναι 2,40. Αυτό είναι slim. Στενά, άσπρα. Αυτό έχει πάνω και τα στολίδια. Αυτό και τα... είναι slim βέβαια. Είναι για στενά σπίτια που δεν θα είναι χώρο και αυτά. Και λαμπάκια από πίσω και φάτνες. Πού θα βγάλεις άκρη πάλι. Θα βγάλουμε άκρη. Παιδιά, όταν ανεβαίνουμε στον πρώτο δώρο πέρα με πιάνει η καρδιά μου. Θα τα βρούμε όλα. Ναι. Από μέσα, από εδώ, καλά, από εδώ δεν μπαίνεις. Από εδώ είναι δύσκολο να μπούμε, ακόμα είναι ατελείωτο αυτό. Περί, μην το λες. Λοιπόν, εδώ. Εδώ είναι με κούτες. Όχι. Όχι, όχι. Έχει κάτι και από εδώ, έλα και από εδώ. Λοιπόν, εδώ. Να. Εδώ τι ήταν, σπίτι. Ναι, ήταν, όχι, ήταν το γραφείο της Δάφνου, το φορολογικό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ είναι σωματωμένα και εδώ πάνω. Τούτο είναι καινούριο, δεν το έχεις. Α, είναι σωματωμένα. Ναι. Πλάστικα 1,80, 2,70. Το χιονισμένο είναι με τις κουκουνάρες, Δεν είναι σε και αυτό, είναι πιο λίγο. Τούτο είναι έτοιμο ή το φτιάχνεις εσύ. Όχι, όλα τα δέντρα πλέον δεν τα βάζεις κλάδι, δηλαδή. Είναι όλα fix. Όλα τα δέντρα. Α, μάλιστα. Δεν υπάρχει πια δέντρο που να... γυρλάντες, τα περιγράμματα θέλουμε να φτιάξουμε. Εντάξει, πάντως η αρχή έγινε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Έχει πολύ πράγμα καινούριο. Εντάξει, και εσύ ό,τι βλέπεις μας και με παίρνεις. Εννοείται. Αφού μου αρέσει.
Βλέπεις εδώ έχει μπάλες που είναι άβαλτες. Έχει πολύ πράγμα. Έχουμε. Μπάλες αγιοβασίλειδες. Μπάλες φωτιζόμενες για έξω. Έχεις να βάζεις τώρα. Ναι. Τώρα που ανοίξεις. Ωραία, πάμε κάτω. Παιδιά, και το πάνω καλά θα τα δείτε όταν έρθετε. Θα σας ξεναγήσει. Κάτσε. Πάρε ένα δέντρο. Πότε έχει ορίσει η ημερομηνία? Δεν μου έχει ορίσει. Με έχει αστεφάνωτη. Τον έχεις γνωρίσει? Τον έχεις γνωρίσει στους δικούς σου? Ναι. Και τι είπαν όταν τον είδανε? Εντάξει, καλώς είναι. Δεν δεχόμαστε τέτοια. Κοίτα παιδιά, να έχεις κόρη και να σου φέρει τούτον. Να σου φέρει τούτον. Λοιπόν, ψαχτείτε εσείς. Λοιπόν παιδιά, γεια σας. Εμείς πάμε. Εμείς δεν την ξανακάνουμε. Ψαχτείτε. Δείτε λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν. Ρε τον Κωστή. Πάμε απόξω να κλείσουμε. Να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Δε ρε παιδιά, έρχεται ο κόσμος και βγάζουν φωτογραφίες. Έχεις γίνει σαν και το στενό αυτό στην Αθήνα. Πώς λέγεται το Cook. Το Cook, το τέτοιο. Christmas. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εντύπωση. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αν εξαιρέσεις μερικά σημεία που είναι λίγο στριμωγμένα. Μα τι να κάνω. Αλλά το μπροστά κομμάτι είναι φοβερό. Δες. Το μπροστά κομμάτι. Πιστεύω να είναι ωραίο, έτσι. Φέτος συγκρατήθηκες και δεν το μπούκωσες. Ακόμα. Και τούτη την πινακίδα μπορείς κάτι να κάνεις. Θα τη στολίσουμε κι αυτή. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν. Και του χρόνου θα ξανακάνουμε ένα όταν το ετοιμάσεις. Έλα, ελάτε εδώ κι εσείς, ελάτε εδώ. Θα ξανακάνουμε ένα όταν είναι έτοιμο. Πολύ ωραίο. Έχεις τίποτα, θα κάνεις και κάνα τίποτα happening εδώ? Κάτι θα κάνουμε. Άκου να δεις. Τα παιδάκια θα έρχονται. Εγώ θα είμαι εδώ, εμένα θα βρίσκουνε. Θα βάλεις κανένα Άγιο Βασίλη? Κάτι θα βάλουμε. Και Άγιο Βασίλη θα βάλουμε. Έχουμε φέρει και μια αρκούδα, στολή αρκούδα και είναι 2 μέτρα. Και ποιος άλλο είναι μέσα? Θα δούμε. Ο βουλευτής, ο Σταύρος. Άγιος Βασίλης, εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, λοιπόν, τι έγραψες γράμμα στον Άγιο Βασίλη? Όχι ακόμη. Τι θα του ζητήσεις? Ένα κινητό να μου φέρει. Κινητό, πόσο χρόνο είσαι? 13. 13 χρόνο και ζητάει ένα κινητό. Εσύ 13 χρόνο τι παίρνεις? Μηχανάκι. 23. Όχι, 13 χρόνο. Εσύ πώς σε λένε? Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι? 12. Και τι θα ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη? Ένα μηχανάκι κατέμ. Τι? Ένα μηχανάκι κατέμ. Να σκεπάζεις άμα κοιμάς γιατί κρύωσε. Βρε μηχανάκι 13 χρονών. Ναι. Καλά, εντάξει. Ναι, κύριε. Μηχανάκι. 12 χρονών πήρα κι εγώ. Μηχανάκι. Ναι. Άμα σου ζητήσει ο γιος σε 12 χρονών μηχανάκι, τι θα του κάνεις? Θα του κόψεις τα πόδια. Δεν θα γυρέψει. Γιατί? Κινητό θα γυρέψουν. Τώρα κινητό, να ο άλλος κινητό. Τότε... κινητό φαντάσου ότι. Βλέπεις, σου λέω, σου ξανάπα και πριν, είμαι ήρεμος, με συμπαθεί ο κόσμος, πιστεύω ότι με συμπαθεί, ελπίζω ότι με συμπαθεί. Όταν πήγαμε 16 χρονών, ερχόταν τα δικαστήρια τότε, με σταματούσαν με το μηχανάκι, 27 δικαστήρια για δίπλωμα. Η μάνα μου τραβούσε τα μαλλιά της. 27! Τώρα που τα έκαμε... Τώρα όμως άμα στα κάνει ο γιος, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Άκου να δεις, και να μου τα κάνει, τουλάχιστον να είναι καλά. Γιατί εντάξει, τα μηχανάκια τα φοβάμαι κι εγώ. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην βγήκες δημοτικός σύμβουλος, αλλά χριστουγεννιάτικη μαγαζί και διακόσμηση βγήκες βουλευτής. Βγήκα, Βουλευτής. Αυτά είναι. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν. Γιατί να ξέρεις ότι ο κόσμος σε θέλει εδώ που είσαι, εκεί που είσαι. Άκου να δεις. Όχι ότι δεν σε ψηφίσανε. Και να βγαίνα, πάλι εδώ θα με βρίσκανε. Εννοείται ρε εσύ. Λοιπόν, δεν είμαι, σου έχω ξαναπεί, να βοηθήσω κόσμο. Θα βοηθούσες κόσμο. Όσο θέλει να βοηθήσω κόσμο. Ό,τι περνάει από το κόσμο. Χέρι μου θα βοηθήσω. Μπράβο. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, να θέλω να πω ένα πράγμα. Εγώ κι αν έβαλα γιατί το γούσταρα να βάλω. Ναι. Όλο αυτό το τζέρτζελο. Όχι, θα βοηθούσα και κόσμο, θα βοηθούσα και κάτι. Μπορεί να έκανα και κάτι καλό, δεν έχω δοκιμαστεί και δεν ξέρω. Ναι, σωστά. Έτσι. Αλλά πήρα μεγάλη ευχαρίστηση από την απήχηση του κόσμου που με ψήφισε. Αυτά που σύλλογε ο κόσμος. Ναι. Αυτό είναι το πιο καλό. Ερχόταν εδώ ανθρωπάκια και μου λέγανε εγώ θα σε ψηφίσω, γιατί μου αρέσει σαν που τα λες. Ναι, βέβαια, πιο καλά, δεν ξέρω αν είναι πιο καλά, γιατί μπορεί να έλεγα μετά
Τι, να άλλαζε. Όχι, όχι να αλλάξω. Τα λέω όπως είναι τα πράγματα και μπορεί να βγει ένα κακός. Άμα είναι κακός, θα μπλεκες με το σύστημα, σε διώχνανε. Ε, και τι έγινε. Και θα σου να πάλι. Και εδώ φεύγουν και φεύγουν. Άρα στα ίδια καταλήγουν. Λοιπόν, για αυτό σου λέω. Είμαστε εδώ. Λοιπόν. Σου λέω το χάρηκα πάρα πολύ. Και ανοιχτά για τα χριστουγεννιάτικα ώρες κατά. Λοιπόν, είμαστε από 1η του Νοέμβρη και μετά θα είμαστε κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ. Σαν κοριτσάκια το πες. Εγώ θα είμαι εδώ. Τα κορίτσια είναι με βάρδιες. Εγώ θα είμαι μέχρι τις 8 το βράδυ. Και Σαββάτο και Τετάρτη. Αυτή την 1η του Νοέμβρη μέχρι. Και έχεις αδυνατήσει, φάει λιγάκι να τα χάσεις. Εντάξει, κάνουμε, μας είχαμε τρέξιμο. Σε φάγανε εκλογές. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά, παιδιά. Γιάννης Αποστολής, θα πάμε να κάνουμε γύρισμα και στο κάτω, στο παλιό ταχυδρομείο. Εκεί... Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Δευτέρα όμως θα είναι. Δευτέρα θα είναι. Αναλαμβάνω εγώ κάτω τώρα. Όχι, Παναγία. Θα πάω κάτω. Τελείωσε το εδώ, θα πάω κάτω. Λοιπόν, αυτό. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, πάντα έρχονται τα Χριστούγεννα και τα ισιώνουν όλα. Και γελά λιγάκι ο κόσμος. Αλλάζει η διάθεση. Είναι για τα παιδιά τα Χριστούγεννα. Μπράβο. Για μας εντάξει, εμείς δουλεύουμε, όλοι, δηλαδή όλοι δουλεύετε. Δεν είναι και τόσο για μας, για τα παιδάκια όμως. Εντάξει, όμως μαζί και δουλεύουμε και για τα παιδιά μας. Μαζί είναι, με αυτό, ναι. Μαζί με αυτό είναι οικογενειακές γιορτές. Δεν είναι σαν το καλοκαίρι που είναι παραλία και αυτά. Ναι, είναι έτσι. Οικογένεια τα Χριστούγεννα. Μπράβο. Για να σε καλά, ευχαριστούμε. Να σε καλά, παιδιά, λοιπόν, παιδιά, με αυτή την εικόνα θα κλείσουμε. Με τον Άγιο Βασίλη. Ναι. Υγεία, μπορεί να το λέμε, να το λέμε, αλλά δεν το εννοούμε ώρες ώρες, γιατί νομίζουμε ότι την έχουμε δεδομένη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και αφήκετε και τις δουλειές, γιατί και στα νεκροταφεία από όξο γράφει και εμείς είχαμε δουλειές και τις αφήκαμε στη μέση. Αυτός. Περνάτε όσο πιο πολύ χρόνο έχετε με τις οικογένειές σας. Μπράβο. Να, κορίτσια, ελάτε να πάρετε χριστουγεννιάτικα. Στολίσατε ακόμα, στολίσατε. Όχι. Θα στολίσετε. Ναι. Ναι. Δέντρο. Ναι. Και τι γράμμα θα γράψετε στον Άγιο Βασίλη, τι θα ζητήσετε. Δεν ξέρω. Τι θα θέλετε. Όπα, την πινακίδα. Ένα μηχανάκι. Μηχανάκι! Εσύ τι θα ζητήσεις? Μια κάρτα στο LOL. Μια κάρτα? Εσύ και οικονομική. Όπα! Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Σας περιμένουμε εδώ. Να μην φανεί ότι είστε μουσικοί. Αποστολίστος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολίστος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολίστος. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Μοτέρ! Ναι! Ναι! Playback 8-1 πρώτο! Κοιτάω έτσι εννοώ. Όχι, αλλά μπορείς να γυρίσεις και με το τσούμε και τιόμαστε. Επειδή αγαπιέστε. No comments. Καλωσμένο σήμερα στο στούντιο της Αλήθειας ο υπουργός... Κόψε το γιατί ξέχασα τι υπουργός είναι. Το κέρατό μου! Stop! Stop! Αυτό το υπουργείο δεν υπάρχει. Τι λέει ο άνθρωπος? Κόψε τον ελοπέτατο. What? Μετανάστευσης και ασύλου. Ξέχασα το υπουργείο, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζω σήμερα. Μπουρέ μου το έχετε κάνει το κεφάλι αυτό, μου. Αυτό είναι το κακό της κονσέρβας. Στη ζωντανή εκπομπή θα έχουμε τον υπουργό και βουλευτή Χίου Νότου Μητέρα. Είναι πολύ μεταδοτικός. Ωραία. Αλληλούια! Γιατί πρέπει να πεις το Υπουργείο. Δεν λέω το Υπουργείο. Με τον Πάμε. Υπουργό και βουλευτή Χίου. Δεν θυμάμαι το Υπουργείο. Δεν έχει σημασία. Ωρε τρέλα που μας δέρνει εδώ μέσα.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Μια ιδιαίτερη δράση γίνεται σήμερα, χθες και σήμερα, Σάββατο και Κυριακή. Football is the answer. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΕΠΟ, συγγνώμη, η ΕΠΟ σε συνεργασία με την UEFA και την ΕΠΣ Χίου, διοργανώνουν αυτό το μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου, στο οποίο συμμετέχουν προσφυγόπουλα από τη μετάδραση και παιδιά από τις ποδοσφαιρικές ομάδες του νησιού μας, Άγιαξ, Πανιόνιος, ΠΑΧ και Κοφινάς. Η δράση αυτή, το τουρνουά αυτό με τον τίτλο Football is the answer, υπάγεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΠΟ, ενώ παράλληλα και τις δύο μέρες διενεργείται και ένα workshop για ενήλικες πρόσφυγες που αφορά θέματα βιωσιμότητας ποδοσφαίρου. Ο στόχος είναι να λάβουμε όλοι το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ενώνει και ουσιαστικά όλοι είμαστε μία ομάδα. Από το πρωί σήμερα Κυριακή έχουν ξεκινήσει οι αγώνες. Έχει χωριστεί το μισό γήπεδο στα δύο, όπου γίνονται παράλληλα αγώνες. Βέβαια, η θερμοκρασία σήμερα Κυριακή είναι αρκετά υψηλή. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία δράση, με πάρα πολλά παιδιά. Η αίσθησή μας λίγο είναι ότι ο κόσμος είναι λιγοστός στις εξέδρες. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε μέχρι το μεσημέρι που θα ολοκληρωθεί να έχουμε περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με κάποιους από τους συμμετέχοντες. Θα μιλήσουμε με προπονητές κυρίως. Λοιπόν. Έχουμε τους προπονητές. Εδώ είναι ο Πανιόνιος και η Ακαδημία του Κοφινά. Αυτοί παίζουν τώρα. Λοιπόν. Coach. Όχι. Προπονητής στον Κοφινά. Γεια σας. Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη δράση. Καταρχάς, τιμή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ναι. Και όλα είναι παιδιά για τα παιδιά, έτσι. Να ευχαριστηθούν τα παιδιά. Εσύ είσαι προπονητής στη μικρή κατηγορία. Ναι. Πόσα χρόνια? Μια πενταετία. Mm-hmm. Και εσύ προέρχεσαι από το χώρο του ποδοσφαίρου. Τελικά το ποδόσφαιρο είναι η απάντηση για την όλη αυτή διαφορετικότητα, για τους πρόσφυγες, για... Εγώ θα έλεγα το γήπεδο. Δεν θα έλεγα το ποδόσφαιρο, δεν θέλω να το κάνω συγκεκριμένο, θα το κάνω πιο γενικό και θα έλεγα Μανώλη μου το γήπεδο. Ναι. Αυτή η ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι μέσα στο γήπεδο. Είτε παίζει μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ, είτε όλα τα αθλήματα. Αυτή η διάδραση με τα προσφυγόπουλα, γιατί κάποια στιγμή θα παίξουν τώρα και με τα προσφυγόπουλα τα παιδιά. Ναι. Νιώθουν κάποια διαφορά. Τα παιδιά αυτά νιώθουν κάποια διαφορά με τα παιδιά αυτά που θα παίξουν? Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να μην βλέπουν διαφορά, να αντιμετωπίζουν όλο τον κόσμο το ίδιο. Όλους τους αθλητές σαν αθλητές. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και όλες τις ηλικίες αναλόγως την ηλικία που βρίσκεται, σαν ηλικίες. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα σου, δεν με ενδιαφέρει την εθνικότητά σου, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και ουσιαστικά, ό,τι αλλάξει παιδιά από αυτά τα παιδιά θα αλλάξει. Και σας ξαναλέω, παιδιά, το σημαντικότερο είναι τα παιδιά να γελάνε, να είναι χαρούμενα. Ναι. Τώρα, είτε παίξουν με σένα, είτε παίξουν με μένα, είτε παίξουν με ένα Γάλλο, έναν Άγγλο, έναν Ιταλό, δεν με ενδιαφέρει. Να είναι ποδόσφαιρο. Να είναι ποδόσφαιρο και να γελάνε τα παιδιά. Μπράβο. Μπράβο που περνάς αυτά τα μηνύματα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ελάτε, λοιπόν. Προπονητής. Καζάς. Έλα λίγο. Λοιπόν, κάτσε δύο λεφτά. Λοιπόν, η ΕΠΣ είναι ένας από τους συμμετέχοντες μαζί με την ΕΠΟ και την UEFA. Ο πρόεδρος, ο κ. Νικολαίδης, πείτε μας για αυτή τη διοργάνωση σήμερα. Είναι μια πρωτότυπη δράση της ΕΠΟ, βασικά. Η ΕΠΟ το διοργανώνει, εμείς απλά συμμετέχουμε με τις ομάδες μας. Είναι μια δράση που συμμετέχουν ομάδες των υποδομών της Χίου και όπως επίσης απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι Ρωμά, πρόσφυγες,
Με αυτή τη δράση η ΕΠΟ θέλει να δείξει ότι το ποδόσφαιρο ενώνει, ότι είναι για όλους. Από εκεί και πέρα εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά της ΕΠΟ που βρίσκονται εδώ, τους προπονητές και το team που διοργανώνει όλο αυτό. Είναι τιμή για τυχείο να διοργανώνεται μια τέτοια δράση. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να διαδώσουμε το άθλημα του ποδοσφαίρου που υπηρετούμε. Βέβαια, ίσως είναι η μέρα, η ώρα, δεν έχει πολύ κόσμο να παρακολουθήσει τη δράση αυτή. Ναι, η ώρα επιλέχθηκε από τη διοργανώτρια αρχή, από την ΕΠΟ, δηλαδή Κυριακή πρωί, για κάποιους ευνόητους λόγους. Από εκεί και πέρα, ναι, στο θέμα της το επικοινωνιακό, θεωρώ ότι μπορούσε να γίνει περισσότερη δουλειά, να προωθεί περισσότερο και από τα μέσα. Ίσως αυτό μπορεί να μην έγινε σε μια σωστή βάση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η σημασία έχει η ουσία της διοργάνωσης. Σωστό, σωστό. Και το νόημα και ο σκοπός που γίνεται αυτή η διοργάνωση. Τελικά, αν και είμαστε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, το ποδόσφαιρο τα ισοπεδώ, με την καλή έννοια. Ούτε εκλογές, ούτε διαφορετικότητα, ούτε πρόσφυγες, τίποτα. Οι εκλογές πέρασαν. Ο λαός αποφάσισε. Τελειώσαν μέσα αγωγικά οι διχόνοιες, οι αντιπαλότητες και αυτά. Το ποδόσφαιρο είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ενώνει και ότι δεν δημιουργεί αντιπαλότητες. Αντίπαλοι είναι οι δύο ομάδες μέσα στις τέσσερις γραμμές, ως εκεί. Από εκεί και πέρα όλα τα παιδιά βλέπετε ότι μετά κάνουν παρέα και ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το νόημα του ποδοσφαίρου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο για τη δράση σας. Λοιπόν, 2 minutes. Λοιπόν, σας είπαμε αυτή η δράση είναι μια δράση της, αν το πάρουμε ιεραρχικά, της UEFA, της ΕΠΟ, της ΕΠΣΧΙΟΥ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασάλο. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς σας βρήκα. Ερχόσαστε από την ΕΠΟ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, έχετε σχέση με τον ποδόσφαιρο ως παίκτης? Είχα παίξει παλιότερα, δυστυχώς είχα ένα τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα, οπότε μετά αναγκάστηκα να ακολουθήσω την προπονητική καριέρα. Σε ομάδα Α, Β, Γ? Στην Ιταλία. Στην Ιταλία? Ναι. Καμιά Γιουβέντους? Όχι. Πεσκάρα. Μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, ο τομέας σας ποιος είναι στην ΕΠΟ? Τόσο εγώ όσο και ο κύριος Ηλεμές, ο συνεργάτης μου, είμαστε υπεύθυνοι για την UEFA και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σάλας 5x5 και small side games στην Ελλάδα. Καθώς επίσης και με την ενασχόλησή μας κυρίως πάλι με την εκπαίδευση σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Αναπτυξιακά προγράμματα grassroots, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με αυτό που βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή εδώ. Αυτές οι δράσεις που περιλαμβάνουν τοπικές ομάδες και ομάδες προσφύγων. Όχι μόνο, ακόμα και οι δράσεις που περιλαμβάνουν τις τοπικές ομάδες κάτω από κάποιες ηλικίες ονομάζονται grassroots. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των παιδιών. Μάλιστα. Ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών, είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς, κάτω από το grassroots manager, που το δικό μας ΣΕΠΟ, που είναι ο κύριος Σίσκος Χρήστος, και ο τεχνικός διευθυντής, που είναι ο κύριος Τσάνας. Πάντως, επειδή το παρακολουθούμε γενικά τον αθλητισμό αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αυτές τις ηλικίες. Ευελπιστούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ναι. Σίγουρα τα παιδιά λατρεύουν το ποδόσφαιρο και σίγουρα ο μικρός χώρος τα βοηθάει περισσότερο, γιατί νιώθουν αναλογικά σαν να είναι σε ένα κανονικό ποδόσφαιρο σε σχέση με τους μεγάλους. Ναι, οπότε εκφράζονται
λες και είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Άρα τους αρέσει, το διασκεδάζουν, έρχονται πολλές φορές σε επαφή με την μπάλα. Και ξέρεις, όταν έχεις με το αντικείμενο που αγαπάς πιο πολλές φορές σε επαφή, χαίρεσαι. Άρα διασκεδάζεις, μαθαίνεις και γίνεις καλύτερος παίχτης. Εσείς με αυτές τις δράσεις έχετε και μία λειτουργία ως scouting. Κάποια από αυτά τα παιδιά να προωθηθούν ή είναι οι μικρές ηλικίες ακόμα? Οι ηλικίες είναι ακόμα μικρές και όπως ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει εξειδίκευση ακόμα. Σωστά. Δηλαδή, γιατί δεν γνωρίζεις και το πώς θα αναπτυχθεί το παιδί. Μπορεί ένα παιδί το οποίο να το βλέπεις ότι είναι καλός επιθετικός και αργότερα, ας πούμε, όταν να σου γίνει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο ποδόσφαιρο χιλιάδες. Ή άλλα πράγματα, να σου ξεκινήσει επιθετικός και να τελειώσει στόπερ. Κλπ, 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 κλπ. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να έχουν τα παιδιά μία πολύ καλή ανάπτυξη σε επίπεδο τεχνικό με την μπάλα και η συναρμογή τους όπως πρέπει, ούτως ώστε μετά, αργότερα, όλο αυτό να το βρουν μπροστά τους και να γίνουν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είμαστε στη Σέντρα και θα ξεκινάει το παιχνίδι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτή. Να μας φέρετε περισσότερο στο νησί. να ξέρετε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Μπράβο. Τόσο και η διευθύντρια του μάνατζερ, η κυρία Γκούμα, ο διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης, ο κύριος Τσάνας, ο γκράσος μάνατζερ, ο κύριος Σίσκος. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο.
Η δράση Football is the answer συνεχίζεται. Έχουμε μαζί μας ίσως από τους πιο κατάλληλους που μπορούν να μας μιλήσουν για το ποδόσφαιρο και για τις δράσεις αυτές. Ο κύριος Κακούσιος. Καλημέρα. Βετεράνος. Τώρα πώς σε χαρακτηρίζουμε? Εντάξει, βετεράνος. Δεν είσαι εν ενεργεία. Είσαι coach. Με τους παλέμαχους. Και είσαι και προπονητής που. Τώρα εντάξει, είμαι στις ακαδημίες του Άγιαξ. Και είμαι αυτή τη στιγμή είμαι στον Ηρακλή Θεμιανών προπονητής Αλφα τοπικό Χίου. Δεν έχουμε και παραπάνω, μέχρι αλφα τοπικό έχουμε εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή προέρχεσαι από μία, έχεις εικόνες μάλλον από μία χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παιδεία. Από τη Γερμανία. Έχεις κάποιες εικόνες. Είμαστε κοντά στο να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα έτσι σε κάποιους τέτοιους ρυθμούς? Κοίτα, πιστεύω με αυτές τις συνέργειες κατορθώνουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποια βήματα μάλλον, πιο μπροστά. Ναι. Η αλήθεια είναι και το λυπηρό είναι ότι είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω και το έχω πει αυτό, ότι όταν μια χώρα παίρνει το ευρωπαϊκό πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη. Να το εξαργυρώσει. Έτσι ακριβώς. Και αυτό το είδαμε και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει πάρει ευρωπαϊκό και όλα τα βήματα είναι πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ναι. Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι αντίθετα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο και χειρότερα, Μανώλη. Και αυτό είναι λυπηρό πραγματικά. Πάντως στοιχείο, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είσαστε τόσες ακαδημίες, μικρά παιδάκια, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Όχι, πραγματικά. Ηχείος τελευταία χρόνια με τις υποδομές έχει αναπτυχθεί. Τέτοιες συγκεντρώσεις, τέτοιες οργανώσεις, μόνο θετικά αποτέλεσματα μπορεί να φέρει στο νησί. Γιατί αυτό που έχω πει και άλλη φορά, ότι εμείς είμαστε παραμυθόριο, είμαστε αποκλεισμένοι. Αυτό είναι το άσχημο που δεν μπορούν να έρθουν εδώ άνθρωποι να δούνε. Βέβαια, με τέτοιες κινήσεις που γίνονται, νομίζω ότι και τα παιδιά θα βοηθηθούν και θα ακουστεί και το νησί μας και γενικά το ποδόσφαιρο, ναι, στοιχείο. Πάντως και για τις ακαδημίες σας θα είναι δύσκολο να κάνετε ένα τουρνουά με αθηναϊκές ομάδες, με ομάδες από τη Μυτιλήνη. Είναι δύσκολο βέβαια, εμείς σαν Άγιαξ, εγώ τώρα μιλάω για τον Άγιαξ. Ναι. Αυτό δόξα τω Θεώ το έχουμε καταφέρει, έχουμε πάει σε αρκετές διοργανώσεις εκτός νησιού. Έχουμε πάει Τρίκαλα που γίνεται εκεί ένα πολύ δυνατό κάμπ, έχουμε πάει Σάμο, έχουμε πάει Μυτιλήνη. Προσπαθούμε και εμείς να φύγουμε, να βγούμε λίγο έξω από το νησί, να δούμε και τα παιδιά τις διαφορές μας, να δούμε και εμείς τι κάνουμε σαν προπονητές, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε σαν ομάδα. Και δόξα τω Θεώ βλέπω ότι δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε από άλλες, ναι, ακαδημίες. Σωστά. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εσύ, υπήρξες και εσύ παιδάκι τέτοιο με αθλητικά που έτρεχε στην ηλικία αυτή. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να συνεχίσεις? Ήσουν καλός. Η οικογένεια έπαιξε ρόλο, σε έσπρωξε η οικογένεια? Το πιο σημαντικό ήταν η οικογένεια. Είχα ένα πατέρα ο οποίος ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου. Ήταν αυτός που μας ξεκίνησε τα πρώτα βήματα. Το λέω αυτό και συγγενούμαι γιατί τον έχω χάσει πρόσφατα. Λοιπόν, νομίζω ότι χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν και εγώ αυτός που είμαι. Γιατί έζησα πολύ καλές στιγμές στο ποδόσφαιρο και από Γερμανία. Ναι. Μην ξεχνάς τώρα ότι στη Γερμανία δεν υπήρχε το χώμα. Εγώ το χώμα το είδα στα 18 μου όταν ήταν στην Ελλάδα. Ήταν όλο όλα φυσικό χόρτο. Και ναι, δεν είχε ένα γήπεδο, είχαμε 15 γήπεδα. Είναι άλλη χώρα, είναι πολύ μπροστά σε θέμα, ναι, το ποδόσφαιρο. Πράγματα που έζησα εγώ σε μικρή ηλικία, τα βλέπα, να καταλάβεις, στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ τότε ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Επόμενα τα πρωταθλήματα, τα οποία τα είχα ζήσει ήδη στη Γερμανία. Είχαμε γήπεδα, όπως είπες, με φυσικό χόρτο, ναι, είχαμε εγκαταστάσεις φοβερές, με μπεσίνες, με σάουνες. Δηλαδή είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση, γιατί το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, και αυτό πρέπει να γίνει από την Ομοσπονδία, πρέπει να βοηθήσει το κράτος. Ναι. Εγώ δεν το δικαιολογώ αυτό το 2023 να μην υπάρχουν γήπεδα. Να υπάρχουν ακόμα ομάδες που να ψάχνουν γήπεδα να κάνουν προπόνηση. Έπρεπε κάθε ομάδα όχι να έχει ένα γήπεδο, έπρεπε να έχει τουλάχιστον δύο γήπεδα και τρία. Και εδώ δεν υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν γήπεδα. Λοιπόν, ακαδημίες. Οι ακαδημίες δεν μπορεί σε ένα γήπεδο να κάνουν προπόνηση 10 ομάδες. Και τώρα σου μιλάω για Αθήνα, γιατί ακόμα εγώ τις επαφές με την Αθήνα δεν τις έχω κόψει. Ναι. Πηγαίνω συχνά εκεί και βλέπω ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλύτερο. Δυστυχώς το λέω αυτό, λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει οι αρμόδιοι να κάνουν κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, από τη μεγάλη σου ποδοσφαιρική καριέρα, ποιος είναι ο πιο αγαπημένος, ο πιο γνωστός συμπαίκτης που είχε στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα? Ποιος είναι ο πιο μεγάλος? Λοιπόν,
Εγώ έχω ζήσει με ιερά τέρατα το ποδοσφαίρο. Ακόμα και στη Γερμανία που έχουμε παίξει, πούμε ότι μέχρι κάπα 18 κάποιοι παίκτες γίνανε επαγγελματίες, παίξανε ρεβέργιε και κάνανε καριέρα. Αλλά στην Ελλάδα όταν ήρθα, έτυχε να κολλήσω πολύ και ακόμα έχουμε πολύ καλές σχέσεις και αδερφικές σχέσεις. Είμαι με τον Ντανιέλ Μπατίστα. Ο Ντανιέλ, εντάξει, είναι αδερφός, είναι πολύ φίλος και νομίζω ότι και αυτός θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα και στο εξωτερικό. Yeah. Βέβαια, έχει κάνει τη μεγάλη καριέρα εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι αδικήθηκε ότι θα μπορούσε να παίξει και σε μεγαλύτερους συλλόγους. Πάντως, μπράβο, γιατί λίγο που παρακολουθώ τις ακαδημίες, κάνετε πολύ καλή δουλειά πέρα από τη γυμναστική και το ποδόσφαιρο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Δεν έχουν ούτε τη διαφορετικότητα, υπολογίζουν τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λες και είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτές τις ηλικίες ο προπονητής πρέπει να είναι παιδαγωγός. Εκεί υστερούμε λίγο, ναι. Γιατί είμαστε, εντάξει, μια μικρή κοινωνία και όχι μόνο ο Χίος, αλλά βλέπω και παντού σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή γίνονται κάποια παρατράγωδα σε τέτοιες ηλικίες. Δεν δικαιολογείται τώρα να υπάρχουν βία σε τέτοιες ηλικίες. Και οι γονείς βέβαια λίγο. Οι γονείς είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Δεν το συζητώ, γιατί και το θέμα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό. Είμαστε όλοι προπονητές, Μανώλη. Είμαστε όλοι προπονητές. Δηλαδή, έτσι. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα με έναν πολύ μεγάλο όνομα και δάσκαλο στην Ελλάδα. Δεν θέλω τώρα να το αναφέρω. Ναι. Και βλέπω, λέει, από τις σχολές, δεν προλαβαίνουμε. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με το άθλημα. Ναι. Σπουδάζουν ιατρική, σπουδάζουν δικηγόροι και όμως έρχονται, λέει, στις σχολές για να γίνουν προπονητές. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλοι θέλουν να είναι προπονητές. Ναι. Και το βλέπω και απ' έξω. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια διαφορετική γνώμη, μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή, αν βάλεις 100 άτομα, θα σου πούνε 100 διαφορετικές γνώμες. Ναι. Εκεί νομίζω ότι, εντάξει, το έχουμε και σαν Έλληνες αυτό να έχουμε τη γνώμη. Ξέρουμε τα πάντα. Ξέρουμε τα πάντα, αυτό που λες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η αναφορά έγινε για το ποιος ξεκίνησε. Γιατί εσένα ήταν πατέρας, εμένα ήταν πολύ καλός φίλος. Το γνωρίζω. Και μας βλέπει και χαίρεται. Να είσαι καλά, Μανώλη, μας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Διήμερο αυτό γίνεται και ένα workshop για πρόσφυγες που έχουν κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο και γενικά για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Έχουμε μαζί μας έναν πρώην παίκτη στην Premier League. Είναι μαζί μας ο φίλος μας Μούσα Κούμα. Yeah, Μούσα Κούμα. Where are you from? I'm from Σαγαλίων. You were a football player for Premier League. Yeah. I was playing in the Premier League. In Sagaleon. For how long? For 4 years. And now you don't play? I don't play. I want the opportunity to play. Ψάχνει την ευκαιρία να παίξει στη... Where? In Premier League or all over Europe? All over Europe. I like Panathinaikos. I support Panathinaikos. Okay, what was your position in the field? Central forward. Oh, Olympiakos want a good center forward. Yeah. Center forward, είναι και ψάχνει και ο Ολυμπιακός ένα καλό center forward.
What do you think about this action? Football is the answer. Yeah, football is the answer because football preach peace among people. And also, I want to plead at least, we have so many talents in the camp. For people, scout to come and visit the camp. So they can see more talents. And majority of the talent, they want to expose their talents. Yeah. So I'm plead for them to go to the camp and organize competition so they can see more talents. Έχει πολλούς ανθρώπους που παίζουν καλά και πρέπει κάποιος να δει αυτούς τους ανθρώπους να τους προωθήσει. You start at what age you start play football? Yeah, I start at the age of 12. Ah, 12. Yeah. A little bigger. Yeah. In your country. Yeah, in my country. I think you have a lot of good player, famous player. Yeah, we have a lot. Like the Mohamed Kalon. Oh, ναι, ο Kalon, bravo, ναι. Yeah, Mohamed Kalon. Kai Kamara. Okay, but now you want to come and play with Panathinaikos? Or Olympiakos, maybe? Yeah, Olympiakos. Any team, yeah. If you want, you can find him there in Chios. Yeah. I like the environment. Yeah, I can start in Chios later on. Your target is to go somewhere else in Europe? No, I like Greece. Yeah. I like Greece because we are good people. Yeah, everybody friendly. Yeah. I feel like I'm home. Greece is my home now. We have good food. Yeah, the food is good. Good people. Good people, very nice. People very nice. Very nice. Yeah. Okay. Well, thank you very much. Yeah, thank you too. I hope the best for you and all your friends. Yeah, there. Thank you. Thank you, my friend. Yeah, thank you. Λοιπόν, πολύ ωραία. Όρισε, πήραμε. Πήραμε και σε από ένα διάσημο εδώ συνέντευξη. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Τα παιδιά έχουν κάνει το διάλειμμά τους για να φάνε. Σήμερα έχει κάνει μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ίσως γι' αυτό δεν ήρθε και πολλοί κόσμος. Οπότε η δράση μας συνεχίζεται. Για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Έλα, Σίμωνε, για να σε λέω. Κλείσε τηλεόραση αμέσως, γρήγορα! Είναι ό,τι πιο συγκινητικό και ό,τι πιο σοβαρό έχει πει κάποιος σήμερα εδώ. Με συγχωρείς. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Στην ανάπαυλα του τουρνουά, με μία από τις ομάδες που παίρνει μέρος εδώ, τον Άγιαξ. Εδώ, φίλε μου, πώς σε λένε? Χρήστο. Ο Χρήστος, σου είχαμε πάρει στην Παναγιά στην Ελλάδα. Ναι. Εσύ που θα γίνεις Μπορντοτζιέρης. Ναι. Το ίδιο θες ακόμα? Ναι. Πού σου ήρθε αυτό να γίνεις Μπορντοτζιέρης? Ο μπαμπάς μου. Θα πάρει την Μπορντούζα του. Δεν μου λες κάτι, Χρήστο, τι θέση παίζεις εσύ? Αμυντικό χαφ. Δεξιά ή αριστερά? Αμυντικό χαφ.
Κέντρο. Α, κέντρο, όπως μπαίνεις μέσα στη μέση δηλαδή. Παίξατε ακόμα καθόλου? Ναι. Τι κάνατε, κερδίσατε? Ισοπαλία. Αν και το αποτέλεσμα δεν παίζει ρόλο, έτσι. Μπράβο ρε Χρήστο. Τι τάξη πας? Τετάρτη. Είσαι καλός μαθητής? Ναι. Καλό παιδί? Κάποιες φορές. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, υγιεινό φαγητό? Μακαρόνια. Με κοιμά? Ναι. Δεν είναι υγιεινό. Είναι φάρμακο το μακαρόνια κοιμά. Εσένα πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος εδώ είναι στον Άγιαξ. Τι τάξη πας? Τρίτη. Είσαι καλός μαθητής? Ναι. Τι θα γίνεις το μεγάλο εσείς? Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Σαν ποιο ποδοσφαιριστή? Μ' αρέσει ο Ρονάλντο. Μα γίνει σαν τον Ρονάλντο, Κωνσταντίνε, σωθήκαμε όλοι. Μην με ξεχάσει εδώ στην πρώτη συνέντευξη. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Εδώ ο φίλο μου, πώς σε λένε? Χάρη. Η αδερφή σου εσύ? Μισό λεπτό, Χάρη, ερχόμαστε. Είσαι αδερφή του Κωνσταντίνου? Ναι. Τι τάξη πας? Δευτέρα. Είσαι καλή μαθήτρια? Ναι. Εσύ τι θες να γίνεις στο μεγάλο εσύ? Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Σου αρέσει εδώ η συμμετοχή στο τουρνουά που κάνετε? Ναι. Εσύ ένα κορίτσι παίζεις ποδόσφαιρο? Ναι. Πώς και ξεκίνησες, λόγω του αδερφού σου? Όχι, επειδή μου άρεσε. Μπράβο. Και τι θέση παίζεις? Κεντρικός αμυντικός. Δεν περνάει τίποτα, έτσι. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Λοιπόν, ο Χάρης, ποιος είναι ο Χάρης? Εγώ. Εσύ είσαι ο Χάρης? Ναι. Εσύ είσαι πιο μεγάλος, τι τάξη πας? Τετάρτη. Είσαι καλός μαθητής? Ναι. Τι θα γίνεις στο μεγάλο εσείς? Αεροπόρος. Σαν το αεροπλάνο που περνάγανε εδώ? Όχι. Ή στην πολεμική αεροπορία? Στην πολεμική. Θα οδηγάς τα καινούργια, τα F-36. Ναι. 35 είναι, αλλά μέχρι να γίνεις εσύ, τα έχουν βγει τα 36. Μπράβο. Τηλεόραση βλέπεις? Ναι. Κινητό παίζεις? Δεν έχω. Μπράβο, ορίστε, ένα και ένα παιδάκι που δεν είναι κινητό. Ούτε λοιπόν, ούτε. Εδώ ο φίλος, πώς σε λένε? Μαρθέος. Ο Μαθαίος πάει, τι, τρίτη? Πέμπτη. Πέμπτη. Ναι. Τι θέση παίζεις εδώ? Δεξιά. Δεξιά, όπως μπαίνεις δεξιά. Ναι. Δεν μου λες, Μαθαίο, πώς σου φαίνεται η συμμετοχή σας σε αυτό το τουρνουά εδώ, σου αρέσει? Ναι. Παίζει ρόλο που είναι κάποια παιδιά που μπορεί να μην είναι από την Ελλάδα, ας πούμε, ή παίζει ρόλο για σένα? Όχι. Απλά μπαίνετε μέσα και παίζετε ποδόσφαιρο. Ναι. Μπράβο, ρε Μαθαίο. Εσύ μίλησες? Ναι. Κάνε πιο πίσω. Έλα εδώ εσύ. Εσύ έκτη, τι τάξη πας? Πέμπτη εγώ. Πέμπτη? Ναι, πέμπτη. Είσαι πολύ ψηλός. Είμαι εγώ 1,90, εσύ πρέπει να είσαι 1,5. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, Χριστό? Στέφανος με λένε. Στέφανος σε λένε σήμερα? Ναι. Τι θα γίνεις? Θέλω να γίνω αθλητής. Αθλητής? Ναι, έτσι. Ενώ ότι θες να κάνεις επαγγελματικά στη ζωή σου? Αυτό που κάνει και η μαμά μου, γυμναστήρια, νομίζω. Α, μπράβο. Κάνεις και άλλα εκτός από το ποδόσφαιρο? Στίβο και τέτοια? Όχι. Όχι. Μπορεί να αρχίσω ζωγραφική όμως. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, Στεφάνε. Εδώ, εσένα πώς σε λένε? Ορέστη. Ο Ορέστης είναι εδώ, είναι ο μικρός της παρέας. Τι τάξεις πας, Δευτέρα? Τρίτη. Τρίτη? Ναι. Το φαγητό στο τρως? Όχι πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το μακαρόνι. Μπράβο. Να τρως μακαρόνια είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Δεν μου λες, σου αρέσει εδώ στην Ακαδημία στον Άγιαξ? Ναι. Τι σου αρέσει πιο πολύ, που κάνεις παρέα με τα παιδάκια? Όχι. Τι? Να παίζω. Τι θα γίνεις το μεγάλο εσύ? Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής? Ναι. Σαν ποιον? Άμα γίνεις σαν τον Μέση, σαν τον Ρονάλντο, σώθηκες. Ναι. Σωθήκαμε κι εμείς μαζί. Μπράβο, Κωνσταντίνος είπαμε. Ορέστης. Α, Ορέστης, ναι. Λοιπόν, εσύ μίλησες, εσύ πώς σε λένε? Γιώργο. Εσύ μίλησες και με τον... Ναι, ναι. Τι θέση παίζεις εσύ? Δεξί χαφ. Τι τάξη πας? Πρώτο γυμνασίου. Το δημοτικό με πόσο το βγάλες? 10. 10? Ναι. Χράβο. Τώρα πας καλά, ελέγχους πήρατε? Όχι. Γι' αυτό είσαι χαρούμενος. Ναι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Λιμενικός. Τι? Λιμενικός. Πού σου ήρθε αυτό? Μου ήρθε. Πώς και διάλεξες να γίνεις λιμενικός? Το διάλεξα. Σου αρέσει η στολή, ναι, δηλαδή? Βάλε μια στολή του Ζωρό. Μπράβο ρε λιμενικέ. Έλα εδώ εσύ. Ποδοσφαιριστή, ο τερματοφύλακας της ομάδας, πώς σε λένε? Τσάνα. Λοιπόν, εσύ πόσο καιρό είσαι στην Ακαδημία? Τώρα μπήκα. Πώς σου φαίνεται, σου αρέσει εδώ το κλίμα? Ναι. Με τα παιδιά πώς θα πας? Καλά. Τι τάξη πας τώρα σχολείο? Πέμπτη. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ποδοσφαιριστής. Να τα, άλλος. Τερματοφύλακας θα παραμείνεις? Δεν ξέρω. Τώρα που παίζεις τέρμα, ποιο τερματοφύλακα θαυμάσεις, ας πούμε, στην Ελλάδα? Κουρτουά είναι Έλληνας. Βλαχοδή. Σου αρέσει? Ναι. Πολύ καλός είναι. Μπράβο ρε φίλε. Ποιος άλλος δεν μίλησε? Εσύ? Άλλο κοριτσάκι. Πώς σε λένε εσένα? Δεν είμαι κορίτσι. Α, συγγνώμη. Πλάκα κάνω. Πώς σε λένε εσένα? Μιχαήλ. Μιχαήλ, εσύ είσαι. Τι τάξη πας? Τετάρτη. Καλός μαθητής? Όχι.
Είναι ειλικρινής. Ειλικρινής τουλάχιστον. Τι θέση παίζεις, Μιχαήλ? Center for. Σου αρέσει εδώ στην Ακαδημία? Ναι. Με τον προπονητή πώς θα πάτε? Μια χαρά. Αυτός είναι ο προπονητής? Όχι. Αυτός είναι ο πρόεδρος? Ναι, όχι. Εδώ η συμμετοχή σου στο τουρνουά πώς σου φάνηκε? Μια χαρά. Παίξατε ακόμα κάποιο αγώνα? Ναι, με την Μπαχ. Ισοπαλία. Μπράβο. Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ποδοσφαιριστής. Άλλος. Σαν ποιον? Ρονάλντο. Εντάξει. Θέλει δουλειά. Ό,τι και να κάνεις θέλει δουλειά. Μακάρι να γίνεις και καλύτερος αυτό ο Ρονάλντο. Μπράβο σου, ρε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε είπαμε. Μιχαήλ. Α, Μιχαήλ, καλά, εντάξει. Εσύ μίλησες, έλα εδώ εσύ. Ο φίλος μας εδώ, πώς σε λένε? Βαλεντίνο. Ο Βαλεντίνο, γιορτάζεις 14 Φλεβάρι? Ναι, έχω και γενέθλια. Την ίδια μέρα. Ωρε φίλε, του Αγίου Βαλεντίνου. Δώρο πήρες φέτος τη γιορτή σου? Δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτή που πέρασε. Πήρες, ναι, λόγω γενεθλίων. Ναι. Λοιπόν, για πες μας, Βαλεντίνο, εσύ πόσο καιρό είσαι στην Ακαδημία? Μη πολύ καιρό. Ναι. Τι θέση παίζεις? Κεντρικός αμυντικός. Σου αρέσει εδώ? Ναι. Μπράβο. Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ποδοσφαιριστής. Άλλος. Η μαμά σου το ξέρει? Ναι. Τι λέει η μαμά σου γι' αυτό? Να γίνω ό,τι θέλω. Σωστό. Να είσαι ευτυχισμένος και γίνει ό,τι θες. Θέλει δουλειά βέβαια, έτσι το λένε και οι προπονητές σου. Ναι. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Βαλεντίνε. Και του χρόνου... Εντάξει, έβαλα και τους άλλους, το διορθώσαμε. Λοιπόν, αυτά με τα μικρά παιδάκια. Η δράση συνεχίζεται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννο από την ειδική δράση αυτή της ΕΠΟ για την ανάπτυξη σε μικρές ηλικίες. Μας είπε ο κύριος Βασάλος γι' αυτό. Λοιπόν, πείτε μας για αυτή τη δράση. Έχετε πάει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας? Αυτό το οποίο κάναμε εμείς σε συνεργασία με την ΕΠΟ και με τη χρηματοδότηση της UEFA ήταν να κάνουμε το σεμινάριο περί βιώσιμης διαχείρισης ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων στα παιδιά, στους μετανάστες που συμμετείχαν. Ενήλικες. Ακριβώς, ενήλικες μετανάστες που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση. Επομένως, ο στόχος αυτής της δράσης ήταν να τους δώσουμε κάποιες δεξιότητες σε σχέση με το πώς μπορούν να δουλέψουν και να εργαστούν μελλοντικά σε μια αθλητική παύλα ποδοσφαιρική εγκατάσταση και πώς να το κάνουν αυτό με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Επομένως, προσπαθούμε να κάνουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και προσπαθούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τις δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν στη ζωή τους και στη μελλοντική καριέρα τους ως συντηρητές μιας αθλητικής εγκατάστασης, ως κυπουροί, ως βοηθοί. Μπράβο, σημαντικό. Η δράση αυτή είναι τώρα έγινε το 23. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που συμπεριλαμβάνουμε μια τέτοια δράση στο γενικότερο πρόγραμμα ανάπτυξης, ναι, του αθλήματος και συμπερίληψης των μεταναστών. Επομένως, εμείς βάλαμε και το κομμάτι των ενηλίκων και την εκπαίδευσή τους αυτές τις δεξιότητες που σας ανέφερα. Πολύ πρώτη ωραία. Μιλήσαμε πριν και με έναν πρώην ποδοσφαιριστή. Δεν μας είπε σε ποια ομάδα έπαιζε όμως. Δεν μου είπε ούτε εμένα. Αλλά ξέρουμε, ναι, είναι φανταστικό το γεγονός ότι έχουμε πρώην ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξέρουν πώς λειτουργούν τα πράγματα ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ήταν τεράστια χαρά μας να τους έχουμε μαζί και να μοιραστούν και τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους μαζί μας.
Αυτό το workshop που γίνεται τώρα αυτές τις δύο μέρες, Σάββατο Κυριακή, υπάρχει διαδραστικότητα, δηλαδή θέλω να πω ότι τα παιδιά συμμετέχουν? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο στόχος ήταν από την αρχή να υπάρχει διαδραστικότητα. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήμουν λίγο αγχωμένος αν θα, πραγματικά θα συμμετέχουν σε αυτό, αλλά και το επίπεδο των αγγλικών τους, το οποίο ήταν πολύ ψηλό, αλλά και η διάθεσή τους να μάθουν, βοήθησε έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστος βαθμός διαδραστικότητας. Σε πολλά σημεία του workshop ήταν συζήτηση. Ναι, καθαρά. Δε. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και για εμάς να μάθουμε από τις εμπειρίες τους και αυτοί να μάθουν αυτά που προσπαθούσαμε να τους μεταδώσουμε. Και προφανώς η δράση αυτή γίνεται σε όλη την Ευρώπη από την UEFA. Έχει κάποιο στόχο να βγάλει αποτελέσματα, ας πούμε, σε 2, 3, 4 χρόνια? Θα σας πω. Η Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη χώρα που κάνει αυτή τη δράση. Επομένως, πρωτοπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από την Αφρική ή την Ασία στην Ευρώπη να ενσωματωθούν στην κοινωνία έχοντας εργασία ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του αθλητισμού που έχουμε δει πόσο ωραία ενσωματώνει ανθρώπους μέσα στην κοινωνία. Πολύ ωραία. Η δράση σας όμως, η δράση της εταιρείας που είστε, ακριβώς, έχει να κάνει γενικά με την ανάπτυξη σε μικρές ηλικίες. Ακριβώς. Εκεί έχετε δει αποτελέσματα, βλέπετε ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει? Ο κόσμος, πραγματικά ο κόσμος το αγκαλιάζει. Ναι. Και το ποδόσφαιρο είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ο καλύτερος τρόπος ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων και βοηθάει τους ανθρώπους, ναι, τους τοπικούς, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο νησί μας σύντομα με άλλη μια δράση. Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Βάλσι είναι τελικά αυτό? Φυσικά, βαλσάκι, ό,τι που δεν χωρέχω μου τσιφτετέλη. Δεν ξέρω και ποιον αγκαλιάσω, τι να πάρω. Πάρε μια καρέκλα, κάτι. Η καρέκλα είναι βαριά, τι να κάνω. Εγώ γιατί νόμιζα ότι είναι τσιφτετέλη? Εγώ τώρα αυτούς τους ντρέπομαι. Σκάσε! Έλα, βάσο. Εγώ και εγώ τώρα πάμε μια βόλτα. Έλα τα βαρσάκια, βάλε μας και τη μαντουμπάλα. Το δίκανο. Τώρα πάμε για τη μαντουμπάλα. Άρα, μας είχο βρε να το χορέψουμε, μας δεν σε μαντουμπάς. Καημό του έχω να μάθω σε κάποιον καλό βάρς. Δεν μπορώ με τον λόγο το κάτω, τι να κάνω. Μπορεί να πάρει το κάτω, κάτσε. Μπράβο, πάρε αυτό. Α, γεια σου. Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, American Bar. Μα με ποιον θα κάνω, πρέπει να στηρίξω μέσα κάπου. Απλώς πάνω στο τραπέζι. Θα είσαι πρόνιμος. Χαράκας. Πού να στηριχτώ? Αν δεν μου έχεις καβαλιέρο την επόμενη φορά, θα δείσω και εγώ να έχει να γίνει. Τρία, δυόμιση, τρία. Μπράβο, οδηγό, πουλάκια! What are you afraid of missing today? A 2-second glance doubles the risk of crashing. So what are you really missing?
2 second glance means you miss what really matters. Everything else can wait. Ένα, δύο, τρία. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Άντε ρε, παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε, παιδιά. Χάος. 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 Σταγόνα ιστορίας. Τα κυριότερα γεγονότα στο νησί μας μέσα από το αρχείο της Αλήθεια TV από το 1990 μέχρι σήμερα. Ρεπορτάζ, ειδήσεις, συνεντεύξεις, γεγονότα. Η καταγραφή της ιστορίας του νησιού με εικόνες και ήχο. Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.